Εδώ, κύριε Περάκη, το ΚΙΝΑΛ αμφισβητεί την αριστεροσύνη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ του ΚΙΝΑΛ. Επειδή τη δική σας αριστεροσύνη δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, του Κομμουνιστικού Κόμματος, τελικά ποιος είναι αριστερός από τους δύο, μπορεί να μας πείτε. Εμένα η παροιμία του ελληνικού λαού, του σοφού, που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας όλη τη συζήτηση υπομονετικά που προηγήθηκε για όλα τα ζητήματα, είναι το δύο γάιδαροι τσακώνονταν σε ξένα χειρόνα, μόνο που επί του παρόντος είναι τρεις οι γάιδαροι. Ενώ πολιτικά δεν έχω τίποτα με τους παριστάνους, φυσικά, ούτε θέλω να προσβάλλω κανένα. Προφανώς. Δεν μας είπες γαϊδούρες, δηλαδή. Όχι, όχι. Καμία τέτοια. Προφανώς. Λέω. Μιλάνε οι εκπρόσωποι τριών κομμάτων που συνυπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο, που ένας ήρθε και συνέχισε την πολιτική του άλλου όλα τα προηγούμενα χρόνια και που έχει φτάσει τον ελληνικό λαό και την εργατική τάξη στην κατάσταση που είναι σήμερα, με όλα τις τα φαινόμενα μέσα στα οποία υπάγεται και η εγκληματικότητα. Γιατί η εγκληματικότητα δεν γεννιέται από μόνη της αυτόματα, και υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα που περιγράφει και εδώ στο τραπέζι που ακούσαμε, που φυσικά είναι έτσι, και υπάρχει και η εγκληματικότητα η οποία ξεχάστηκε από αυτό το τραπέζι. Να σας πω λοιπόν ότι για το χρονικό διάστημα που μιλούσαν πριν εδώ οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των υπολείπων κομμάτων, το 2016 συγκεκριμένα, ήταν η χρονιά που καταγράφηκε το ρεκόρ στα εργατικά δυστυχήματα. Είχαμε κάθε 5 μέρες ένα νεκρό αυτό εργαζόμενο. Αυτό δεν το έχω καταγράψει λοιπόν, για πέστε μου. Ένα νεκρό εργαζόμενο κάθε 5 μέρες το 2016. Από την απαρασχόληση δεν υπήρχαν. Από την υπεραντιτικοποίηση της δουλειάς, από την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, γιατί υπάρχει και αυτή, θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η ασφάλεια, την οποία φυσικά με την ανοχή και κυρίως με την πολιτική που εφάρμοσαν και τα τρία αυτά κόμματα που φαίνονται ότι τσακώνονται τώρα, αποθράσιναν την εργοδοσία και οδήγησαν από το 2008 και μετά κάθε χρόνο να αυξάνονται τα εργατικά δυστυχήματα και τα εργατικά ατυχήματα, και μάλιστα με ραγδαίο ρυθμό. Υπάρχει επίσης το αδιαφυσβήτητο γεγονός, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους, ότι το 2018, η χρονιά που μας πέρασε, φτάσαμε οι εργαζόμενοι με μερική επασχόληση, δηλαδή αυτοί που δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με εκπεριτροπής εργασία, χωρίς δηλαδή μέλλον, ζωή, δικαιώματα, με μισή ζωή, μισά δικαιώματα, να είναι περίπου 600, πάνω από 600.000 οι εργαζόμενοι, δηλαδή το 30% των απασχολούμενων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να είναι με μερική απασχόληση. Για ποια ασφάλεια θα μιλήσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που ξεκινάει κάθε πρωί από το σπίτι του και δεν ξέρει αν την επόμενη μέρα θα έχει δουλειά και θα έχει μεροκάματο? Ήταν 65% πάντως το 2014, κάτι κάναμε. Δεν ήταν καθόλου 65%. Ίσα ίσα που για πρώτη φορά το σύστημα Εργάνη κατέγραψε ρεκόρ προσλήψεων περισσότερων από ελαστικές μορφές σε σχέση με τις σταθερές μορφές εργασίας πέρσι. Όχι το 2018, το 2017. 30, το 2017. Λέω προσλήψεων. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε αυτό που λέω. Λέω οι προσλήψεις που γίνονταν το 2017 ήταν περισσότερες με ελαστικές σχέσεις εργασίας παρά με σταθερές. Άρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, για να καταλάβουμε απλά λόγια, δεν αισθάνεστε καθόλου ως αριστερή αλληλέγγυη με το ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με ακούστε αριστερά? Να δείτε. Τώρα τον επιθετικό. Τη Νέα Δημοκρατία, τη ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο είναι για τον εσάς? Επιθετικό, όχι. Φυσικά υπάρχουν επιμέρους διαφορές, ναι, οι οποίες ακούστηκαν και εδώ σήμερα. Εκεί που δεν υπάρχουν διαφορές και στα τρία κόμματα, ναι, είναι στις στρατηγικές επιλογές. Στο πώς δηλαδή αμφισβητεί κάποιος εδώ ότι την επόμενη μέρα που θα είναι η νέα κυβέρνηση, είτε είναι συνεργασίας, είτε είναι αυτοδύναμη, είτε όποια μορφή προκύψει, ότι έχουμε γύρω στα 36 δις να δώσουμε από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, αλλά με την συνυπογραφή και των υπολείπων κομμάτων, αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα ματωμένα που περιμένει σαν Γολγοθά τον ελληνικό λαό, και μιλάμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν μιλάμε για παρακάτω, που είναι μέχρι το 2060 αυτή η πολιτική που πρέπει να βαθαίνει. Μάλιστα. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Δεύτερον, στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αναφέρθηκε. Και εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο γεγονός. Βγαίνει δηλαδή με μια γλυκανάλατη ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτη ανακοίνωση είναι αυτή. Απίστευτη. Γλυκανάλατη. Δεν έλεγε τίποτα επί της ουσίας. Και έχουμε συνολικά. Σαν να μιλάς για ένα ξένο, για ένα τρίτο. Ακριβώς. Συνολικά το πολιτικό σκηνικό λοιπόν να προσπαθεί να καθησυχάσει
σε αυτή την επιθετικότητα και την όξυνση των αντιθέσεων που δείχνει η Τουρκία μέσα στο Αιγαίο και αποδεικνύει, αν θέλετε, και αυτή η ανακοίνωση και η στάση των κομμάτων, αλλά και συνολικά οι εξελίξεις που υπάρχουν και εδώ στο Αιγαίο και στην όλη την περιοχή, αυτό που λέμε τόσα χρόνια στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο παράγονται σταθερότητας δεν είναι για την περιοχή. Ίσα-ίσα που οξύνουν τις αντιθέσεις και κινδυνεύουμε οι εκμεταλλευόμενοι λαοί να σκοτωθούμε μεταξύ μας για το ποιοι εκμεταλλευτές θα βγουν ή θα είναι παραπάνω το επόμενο διάστημα. Για πείτε μου λοιπόν, τούτων βαθέντων, εάν βγει η Νέα Δημοκρατία, οι πολίτες να περιμένουν μία από τα ίδια χειρότερες ή καλύτερες μέρες. Γιατί έχει ψύχρεμη ανάγνωση σε αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα συνήθως και επειδή δεν θα είστε στη κυβέρνηση, μπορείτε να το αντιμετωπίζετε πιο ψύχρεμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, είτε βγει αυτοδύναμη, είτε χρειαστεί τη συνεργασία του Κινάλ που δηλώνει πρόθυμο, ναι, όποιο σχήμα και αν προκύψει, γιατί εκλογές έχουμε, το βέβαιο είναι σήμερα το εξής. Ότι αυτή η πολιτική που έφτασε εδώ και που πολύ εύκολα την περιγράφουμε, το ότι φτάσαμε δηλαδή το 2019 να συζητάμε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και να μην έχουν μαξιλαροθήκες. Στο νοσοκομείο που εγώ είπα είναι ακόμη χειρότερα από τον Ευαγγελισμό. Δεν αφήσανε και τη γυναίκα του να πάει μαξιλαροθήκη, ότι είναι παράνομο. Να βάλει, γιατί είναι παράνομο. Δηλαδή στην πρωτόγονη κοινωνία, κύριε πολίτη μου, αν μου επιτρέπετε, αν κάποιο ήταν άρρωστο, σταματούσαν όλοι τι δουλειέ που κάνανε και τρέχανε να βρουν το ματζούνι που τον κάνει καλά. Βέβαια. Και εδώ σήμερα έχουμε φτάσει να μιλάμε για περικοπέ στη δημόσια υγεία, για ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και όποιο πληρώνει. Αν δεν θα έχει γίνει ιδιωτική καλά, ασφάλιση, καταστράφηκε. Όποιο δεν πληρώνει, δεν θα γίνει καλά. Έχουμε φτάσει σε αυτό. Βρέθηκε σε ράτζο χωρίς μαξιλαροθήκη, χωρίς ιδιωτική ασφάλεια. Μα αυξήθηκαν οι ιδιωτικές ασφάλειες. Επειδή στη συζήτηση που άκουσα λίγο πριν, θα μου επιτρέψετε να το εκφράσω προσωπικά, άκουσα λίγο τη συριζοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και την νεοδημοκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αδόκιμος όρος προφανώς. Και στη Σφίνα τον Κινάλ. Δηλαδή, εδώ ο ένας υπόσχεται ότι μετά θα το δώσω, ο άλλος έλεγε ότι πρέπει από πριν να ισχύει, αλλά την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα και οι δύο θα επικρατήσουν σε μια χώρα που έχουμε τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, τεράστιες. Επιστημονικό προσωπικό, εργατικό δυναμικό με τεράστια πείρα, το οποίο καταστρέφεται καθημερινά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το μόνο που έχει πρόγραμμα με κεντρικό σχέδιο και με εργατικό έλεγχο που μπορεί να πάει μπροστά. Επειδή όμως δεν κρίνεται αυτό σε αυτές τις εκλογές, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες, όπως είπατε κι εσείς. Αυτό που κατά τη γνώμη μας οι εργαζόμενοι και ο λαός συνολικά πρέπει να είναι το κριτήριο με το οποίο θα πάρει στην κάλπη είναι ποιος θα είναι την επόμενη μέρα πιο ισχυρός απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που θα προκύψει να μπορεί να υπερασπιστεί να τα εργασιακά του δικαιώματα, τα κοινωνικά ασφαλιστικά του δικαιώματα, να διεκδικήσει να πάρει πίσω αυτά που έχασε τα προηγούμενα χρόνια και να ανοίξουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να ζήσουμε σύγχρονα με τις σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες.